Μάριος. Τώρα θα φτιάξουμε τα υπέροχα μακαρόνια πολωνές, τα οποία θα τους δώσουμε ένα twist, γιατί θα βάλουμε μέσα τα αποξηραμένα μανιτάρια. Αποξηραμένα μανιτάρια μπορείτε να βρείτε στα ράφια των υπεραγορών, κοντά στα μπαχαρικά. Απλά αυτή είναι η όψη του, ας το πούμε. Ακόμα και σε ντελικατέσεν μπορείτε να βρείτε και θα δώσουν μια έτσι πολύ ωραία γήινη γεύση στο μπολονές μας. Οπότε, μανιτάρια αποξηραμένα, περίπου 2 κουταλιές σαν αυτά και όσα είναι μεγάλα κομμάτια, καλά θα ήταν έτσι να τα κόψουμε λίγο με ένα ψαλίδι, γιατί μετά θα τα μουλιάσουμε, αλλά προς το παρόν, ό,τι είναι πολύ μεγάλο, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια με το ψαλίδι. Για να μαλακώσουν ζεστό νερό. Και ζεστό νερό που μόλις έχει φύγει από το βραστήρα βασικά. Οπότε έτσι πάμε να ταραντήσουμε από πάνω με το ζεματιστό νερό. Όχι πολύ. Α, και ήδη τώρα που έχει πάει το ζεστό νερό πάνω τους, έχει βγει η ευωδή αυτών των μανιταριών. Τα βάζω στην άκρη μέχρι να τα χρειαστώ. Οπότε πάμε τώρα να φτιάξουμε τον κιμά μας. Αλλά πριν βάλω τον κιμά μέσα, γιατί δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα, όση ώρα θέλουν να ψηθούν τα μακαρόνια μας, χρειάζεται και ο κιμάς. Οπότε πάμε να βάλουμε έναν κουτί μακαρόνια μέσα στο ζεματιστό μας το νερό, για να αρχίσουν να ψήνονται. Σπρώχνουμε τα μακαρόνια έτσι σιγά σιγά, να πάνε κάτω. Και μόλις βυθιστούν τα μακαρόνια, μετρώ το χρόνο μας γύρω στα 9 λεπτά για να είναι έτσι ωραία al dente τα μακαρόνια μας. Το σος μας τώρα. Το κατσαρολάκι μας έτσι αρκετά ζεστό, οπότε θα το βάλω στο maximum και πάμε να ρίξουμε μέσα τον κιμά μας. Ο κιμάς αυτός είναι χοιρινός κιμάς, ο καλύτερος κιμάς της Κύπρου. Οπότε 500 γραμμάρια χοιρινών κιμά μέσα στο κατσαρολάκι μας. Με τη σπάτουλα μου, μέσα σε κατσαρόλα η οποία είναι έτσι αρκετά ζεστή, ανακατεύουμε για να χάσει το ομό του χρώμα ο κιμάς. Και τώρα που έχει χάσει το ομό χρώμα ο κιμάς, βάζουμε μέσα το κόκκινο κρασί. Τώρα που έχει ξατμιστεί το περισσότερο αλκοόλ από το κρασί, πάμε να ρίξουμε μέσα την ντομάτα μας. Θέλουμε να βάλουμε μέσα λίγο αλατάκι. Ακόμα λίγα γαρίφαλα αλεσμένα, πολύ λίγο. Την κανέλα μας, μέσα και κανέλα. Και λίγο chili powder, αν θέλετε, για να το κάνουμε έτσι ωραίο μπικάντικο. Αν νομίζετε ότι το chili είναι πολύ καυτερό για σας, βάλτε λίγο πιπέρι μόνο. Και τώρα έτοιμη να ρίξω μέσα τα μανιτάρια μου που έχουν μουλιάσει, έχουν απορροφήσει το νεράκι τους, άρα μέσα και τα μανιτάρια μας. Ένα ανακάτεμα, έτσι να έχω γλάσει το μείγμα μου. Εδώ τώρα χαμηλώνω τη φωτιά, να τη βάλω στο 3. Και το αφήνω να σιγοβράσει μέχρι να είναι έτοιμα και τα μακαρόνια μας. Αυτό ήταν. Οι πολωνές αυτή δεν παίζεται, γιατί έχει αυτόν το twist με τα μανιτάρια που είναι τέλεια. Και πολωνές με μια παγωμένη κοκακόλα.